Κύριε Κατσαβέλη, θέλετε να μας πείτε τι στόχο έχει η σημερινή ημερίδα με τίτλο «Παράνομη αλληλεία»? Από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα πολύ δυνατό, θέμα το οποίο τολμήσαμε σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο να το αναδείξουμε και βέβαια μας βοήθησε και μάλλον ήταν αφορμή το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ιχθυολογίας που γίνεται στη Μυτιλίνη και με αφορμή το συνέδριο αποφασίσαμε σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας σε ένα θέμα που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θαλάσσιο οικοσύστημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα το οποίο η βιωσιμότητά του έχει άμεση εξάρτηση με όλο τον πλανήτη και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε με αυτή την ημερίδα ένα στίγμα συνεργασίας ουσιαστικά όλων των φορέων των αλλιέων, της εποπτείας της θάλασσας από το λιμεναρχείο, του επιστημονικής κοινότητας, των ιχθυολόγων μας, να καθίσουν, να συζητήσουν και να βγουν κάποια συμπεράσματα για την προστασία αυτού του ευαίσθητου οικοσυστήματος, αλλά πάντα θα έλεγα και με την παρουσία του ανθρώπου. Δηλαδή, μην βγάλουμε τον άνθρωπο εκτός της όλη, του όλου οικοσυστήματος. Αυτός είναι και ο στόχος μας, να ξεκινήσει ένας διάλογος υγιής με όλους αυτούς τους φορείς και να προχωρήσει, να αναδείξουμε το θέμα όσο μπορούμε πιο ψηλά. Θέλετε να μας πείτε τι προσδοκάτε να αποκομίσετε στο τέλος της σημερινής ημερίδας? Η προσπάθειά μας ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι να αναδείξουμε θέματα που άπτονται και του δικού μας επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά και θέματα τα οποία είναι προβλήματα, αποτελούν προβλήματα για τις τοπικές περιοχές. Όπως έχω πει, γιατί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο εντός του 2024 έχει διοργανώσει μια πλειάδα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Στόχος μας είναι στο τέλος όλων αυτών των εκδηλώσεων να βγουν συμπεράσματα, να βγουν προτάσεις, τις οποίες θα δώσουμε είτε στην τοπική είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην κυβέρνηση, και να προσπαθήσουμε από το βαθμό που μας αναλογεί να πιέσουμε ώστε να υλοποιηθούν τα πράγματα. Γιατί το Επιμελητήριο αποτελεί σύμβουλο του κράτους, οπότε έχει μία δυνατότητα να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι τα προβλήματα που θεωρείτε ότι απασχολούν τον περισσότερο κόσμο ή τους αλληλείς και την επιστημονική κοινότητα? Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα θα δείξουμε το θέμα της παράνομης αλληλείας, το πόσο αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο τόσο για το περιβάλλον, όσο όμως και για το επάγγελμα του αλληλεία. Για να μπορέσει ο αλληλείας να είναι βιώσιμος, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορεί να βρίσκει ψάρια. Για να μπορέσει το περιβάλλον να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να έχει ψάρια. Άρα, περιμένουμε από εδώ πέρα να ακουστούν τα προβλήματα, να ακουστούν πιθανές λύσεις και να δούμε τι μπορεί να γίνει πάνω σε όλο αυτό. Θεωρώ ότι σήμερα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ σοβαρούς επιστήμονες οι οποίοι θα το δουν από μια οπτική μακριά της πολιτικής. Το τι πρέπει να γίνει, και η επιστήμη, ξέρετε, μιλάει με απτά, με δεδομένα. Αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Εκτελεστικέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Παράρτημα Αιγαίου με αφορμή το 5ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας, Οκεινογραφίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με θέμα «Παράνομη αλληλεία, επιπτώσεις προοπτικές αντιμετώπισης για μια βιώσιμη αλληλεία». Από αρχαιοτήτων χρόνων, η Ελλάδα και η θάλασσα είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις ραχοκουκαλιές του ελληνικού πολιτισμού. Γενικότερα, η θάλασσα διέπεται από κανόνες διεθνείς και ευρωπαϊκούς για την διασφάλιση της δικαιοσύνης αναφορικά με τη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, το ζήτημα της παράνομης αλληλείας δεν κατέχει κεντρική θέση στους προβληματισμούς του ανθρώπου, αν και αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, τόσο για την ιχθυολογία
όσο και για την ορθή ανάπτυξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κανόνων που αφορούν το ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα, στοχεύοντας έτσι την βιωσιμότητα και την ασφάλεια των διαφόρων θαλάσσιων ειδών. Ειδικότερα, ως παράνομη αλληλεία, ορίζεται η ανεξέλεγκτη και άναρχη αλληλεία με παραβίαση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Στον ελλαδικό χώρο, ενώ ακολουθείται η εκάστοτε νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, το ίδιο δεν συμβαίνει με τις γειτονικές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παράνομες αλλιευτικές δραστηριότητες αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές παγκόσμιες ανησυχίες που προσδίδουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία. Ελπίζω οι εργασίες της ημερίδας να είναι ουσιαστικές και το συμπέρασμα που θα προκύψει να συμβάλλει σε ένα υγιές θαλάσσιο οικοσύστημα σε συνάρτηση πάντα με την ανθρώπινη παρουσία. Θα ζητήσω τώρα από τον πρόεδρο, τον βουλευτή, τον κύριο Αθανασίου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η αλληλεία αποτελεί διαχρονικά μια οικονομική δραστηριότητα που προσφέρει σημαντικά ωφέλη στη χώρα μας, όπως την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, τόσο άμεσα στον κλάδο της αλληλείας, όσο και έμεσα στις συναφείς δραστηριότητες, όπως είναι η επεξεργασία, η μεταποίηση και η εμπορία των αλλιευμάτων. Την διατροφική ασφάλεια, καθώς τα ψάρια και τα θαλασσινά αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητος και σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως ωμέγα-3, λιπαρά οξέα, βιταμίνες και μέταλλα που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη και την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης, αποτελώντας την κύρια πηγή τροφίμων εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε φτωχότερες περιοχές. Τέλος, την κοινωνική ευημερία με την ενίσχυση των παράκτειων και νησιωτικών τοπικών κοινοτήτων, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η διατήρηση και προώθηση αεφόρων αλλιευτικών πρακτικών είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα ιχθυοτροφεία και τα ιχθυοαποθέματα και να διασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη αυτά θα συνεχίσουν να υφίστανται για τις μελλοντικές γενιές. Συνεπώς, η παράνομη αλληλεία υπονομεύει τα ωφέλη αυτά, απειλώντας σοβαρά τα ιχθυοαποθέματα, την βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τα θαλάσσια και την επιβίωσή τους. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο γνωστός FAO, εκτιμά ότι περίπου το 94% των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί αντικείμενο πλήρους εκμετάλλευσης και υπερεκμετάλλευσης. Στο διεθνές πεδίο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παράνομης αλληλείας. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει τη Διεθνή Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παράνομης Λαθρέας και Άναρχης Αλληλείας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει συνέχεια βέβαια. Για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας είναι αυστηρό και πλήρες. Αναφέρομαι ειδικά στην κοινή αλλιευτική πολιτική, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 10.05 κάθετος 2008 και τον κανονισμό 12.24 το 9 που πρόσφατα τροποποιήθηκε και στον δεύτερο κανονισμό είχαν την τιμή να ασχοληθώ αρμοδίως λόγω της ιδιότητός μου, της παλιάς ιδιότητός μου. Αυτή λοιπόν τα τρία θεσμικά πλαίσια αυτά αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλληψη της παράνομης αλληλείας με έμφαση στον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων, την ενίσχυση των μέτρων παρακολούθησης και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι επίσης κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η επιτυχία των παραπάνω μέτρων εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή όλων μας, των κυβερνήσεων, των διοικήσεων, των επιστημονικών φορέων, των αλλιευτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών. Απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και πολυδιάστατες στρατηγικές που συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες δράσης. Πρώτον, ενίσχυση θεσμικού πλαισίου ώστε οι κυρώσεις να είναι αποτρεπτικές
αναλογικές και ίδιες για όλους. Το αναλογικές το τονίζω, γιατί σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή, αν δεν υπάρχει αναλογία στις σπηρές, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την συχνότητα, την υποτροπή και το μέγεθος της παράβασης, ήδη σε δευτεροβάθμιες επιτροπές όπου προσφεύγουν ή στα δικαστήρια ανατρέπονται. Συνεπώς η αναλογικότητα πρέπει να τηρείται ειδικά από τους εφαρμοστές των διατάξεων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο υφίσταται ανομοιογένεια των μέτρων, των ελέγχων και των κυρώσεων μεταξύ κρατών ή περιοχών, η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται. Για να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας, πρωτίστως είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των μέτρων και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για όλους και ιδίως για όσους δραστηριοποιούνται σε κοινά αλλιευτικά πεδία. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες και συνεργασίες σε διεθνές, ενωσιακό, ευρωπαϊκό δηλαδή, και εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό δράσεων με κοινές επιχειρήσεις και συνεργατικές προσπάθειες. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά για τα νησιά μας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι λύοι μας σε ειδικά αλλιεύματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του έτους, με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν και την παρακολούθηση των μέσω δορυφόρου των αλλιευμάτων που να τιμωρούνται οι αλλιείς μας, τα έχουμε πει κύριε Πρόεδρε και τα ξέρετε και στο Υπουργείο και βεβαίως είναι γνώση του Υπουργείου, εν αντιθέσει με, με την γείτονα Τουρκία, η οποία έχουν μια αυθαιρεσία, θα έλεγα, όσον αφορά την αλληλεία σε διάφορα θέματα και δημιουργείται αυτή η ανισότητα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη των βιώσιμων αλλιευτικών πρακτικών, τεχνολογικών και μεθόδων αλλίας φιλικών προς το περιβάλλον που μπορούν να μειώσουν την πίεση στα ιχθυοαποθέματα. Αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο με τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιθεωρήσεις, επιτηρήσεις και έλεγχο, όχι τυχαία, αλλά με στόχευση μέσω αναλύσεων των κινδύνων. Κίνητρα και υποστήριξη στους αλλιείς για την τήρηση των κανονισμών και την υιοθέτηση αηφόρων πρακτικών, καθώς και υποστήριξη μέσω επιδοτήσεων και κατάλληλων εργαλείων. Γίνονται επιδοτήσεις κατά διαστήματα και ειδικά όταν χρειάζονται να γίνονται τα εργαλεία, αλλά είναι ανεπαρκή, ειδικά σε διάφορες κατηγορίες αλλιευτικών εργαλείων, ειδικά στην νησιωτική χώρα. Καλλιέργεια κουλτούρας συμμόρφωσης με προγράμματα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, στις εργασίες σας. Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τις εισηγήσεις και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να καλωσορίσουμε και τους δύο αντιδημάρχους από το Δήμο Μυτιλήνης, καθώς και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος μας φιλοξενεί στο χώρο του. Θα αναφέρω ακόμα ότι η ημερίδα γίνεται υπό την αιγίδα εκτός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Αναστασία Αντωνέλη, υπεύθυνη αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Πρόεδρε του ΓΕΟΤΕ, καταρχήν θερμά συγχαρητήρια για τη σημερινή πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλωσορίζουμε στο νησί μας τους σημερινούς ομιλητές. Είμαι σίγουρη ότι η σημερινή ημερίδα θα μας κάνει σοφότερους. Δεν ξέρω όμως, αμφιβάλλω, αν θα μας κάνει αποτελεσματικότερους. Και αυτό γιατί δεν αρκεί μόνον η γνώση. Η γνώση πρέπει να αξιοποιείται και να παίρνονται πρωτοβουλίες από τους έχοντες την ευθύνη του ελέγχου της παράνομης αλλίας. Ποιες πρωτοβουλίες όμως να πάρθουν, και δεν εννοώ ότι υπάρχει ανεπάρκεια νομικού θεσμικού πλαισίου. Ως γνωστόν η χώρα μας είναι παγκοσμίως γνωστή για την πολυνομία που έχει, αλλά για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Και βεβαίως, όπως ξέρουμε όλοι, για να εφαρμοστεί ένα νομικό πλαίσιο θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα.
Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το λιμενικό. Όπως παντού, υποστελεχωμένο και το λιμενικό, πολλές φορές με μη επαρκή μέσα, είτε αυτά είναι πλεούμενα, είτε αυτά είναι καύσιμα, είτε οτιδήποτε, σκέφτομαι τη δική μας κτηνιατρική υπηρεσία ή τη διεύθυνση αλίας. Έχουμε 5 κτηνιάτρους που πρέπει να κάνουν τα πάντα σε αυτό το νησί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν και οι εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες ελέγχου σωστά. Δεν φτάνουν, δεν προλαβαίνουν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι και να μην θεωρητικολογούμε, θα πρέπει να δώσουμε βάση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της υπάρχουσας νομοθεσίας. Συγχρόνως, είναι απαραίτητη η καλλιέργεια συνείδησης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Χαίρομαι που εδώ στη Λέσβο πρόσφατα, όπου υπήρξε ένα θέμα με μια καταγγελία για την Λαγκάμνα, την οποία εμείς προωθήσαμε βεβαίως στο Υπουργείο, οι δικοί μας αλλιευτικοί σύλλογοι, χωρίς να έχουν την παιδεία τη θεωρητική, αλλά μέσα από την παιδεία που καλλιεργεί η ανάγκη και η αναγκαιότητα και η εμπειρία, αυτό που πρότειναν ήταν αυτό που θα είχε, έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλία η ίδια η κυβέρνηση ή, αν θέλετε, διαχρονικά οι κυβερνήσεις, δεν με αφορά εμένα το ποιος τι. Για παράδειγμα, έχουμε την παράνομη οστρακοαλία ή, που βεβαίως γίνεται, ας μην το λέμε ότι δεν γίνεται. Οι δικοί μας λοιπόν αλλιευτικοί σύλλογοι αυτό που πρότειναν ήταν ο καθορισμός στον κόλπο Καλονής ζωνών από Σκαμιούδη, αν θυμάμαι καλά, μέχρι Παράκυλα, η υιοθέτηση της περιοχής με 2 ζώνες εσωτερικά, όπου ανά έτος να μην επιτρέπεται η αλία. Ακούγεται λογικό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί από αυτό τρώνε, από αυτό ζούνε, 300 οικογένειες. Άρα λοιπόν, το ότι έχουν το ηθικό πλεονέκτημα, δεν έχει σημασία αν είναι λόγω της αναγκαιότητας του βιοπορισμού, να προτείνουν καλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη ευθύνη στη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, νομίζω ότι μας λέει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδειχθεί τις όποιες πρωτοβουλίες που θα υπάρξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωτίστως, μέσα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και όχι μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή ότι ήταν απλώς μια οικονομική ένωση. Τώρα πια η αναγκαιότητα της εποχής αποδεικνύει ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα και άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκτήσει και τα αρμόδια όργανα, γιατί για παράδειγμα η όποια Frontex να έχει ως μοναδική αρμοδιότητα τα προβλήματα του προσφυγικού ή την επιτήρηση και να μην είναι σε αυτό συνεπικουρούμενο με την αύξηση του προσωπικού του λιμενικού η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. Και γιατί η Ελλάδα να σύρεται στα δικαστήρια ως πλήρες μέλος, να πληρώνει πρόστιμα και να μην ισχύει ο κανόνας της αναλογικότητας και με την Τουρκία, η οποία ξέρουμε ότι χρηματοδοτείται. Και πώς μπορεί να γίνει, με παρενέσεις ή συστάσεις? Θα ήμασταν πολύ ρομαντικοί για να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως, παρακράτηση των όποιων επιδοτήσεων. Θα ακουστώ λίγο κοινική και σκληρή, αλλά πιστεύω ότι διαθέτοντας έτσι την εμπειρία της όλη μας, το πώς τι γίνεται με τους νόμους, μίλησε βεβαίως ο Υπουργός για την αναλογικότητα, αλλά όταν αυτή έχει εφαρμοστεί και δεν αποδίδει, και έχουμε και δεν αποδίδει, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, είναι κοινή λογική. Δηλαδή, το να κατάσχουν το εμπόρευμα, γιατί είναι λαθρέο, όταν τον υπόλοιπο καιρό μπορείς να το περνάς και να το διαθέτεις, δεν λέει τίποτα το να μπει ένα πρόστιμο, άντε να μπει τώρα γιατί το έχεις βγάλει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που λέγεται βυθός, αυτό που λέγεται θάλασσα, θα έπρεπε να υπάρχει κατάσχεση
αλλιευτικούς σκάφους ή αφαίρεση αδείας. Δεν είμαι ειδική. Θα ακούσουμε τους ειδικούς. Πιστεύω ότι αυτά που είπα αντιπροσωπεύουν ένα μέσο άνθρωπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Εύχομαι από τους υπόλοιπους ομιλητές να προταθούν περισσότερες λύσεις από αυτές που εγώ κατέθεσα και ελπίζω να γίνει έγνοια πραγματική, με πραγματικά μέτρα και όχι θεωρητικά, η προστασία και η βιωσιμότητα των θαλασσών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εκπρόσωπο από την πλεύση ελευθερίας. Παρακαλώ, είναι ο κύριος Θεοδωσόπουλος Δημήτριος. Ας κάνει και εκείνος ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Λέγομαι Θεοδωσόπουλος Δημήτρης, εκπροσωπώ την πλεύση ελευθερίας και προσωπικά την πρόεδρό μας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ για δύο λόγους κυρίως. Καταρχήν ότι βρισκόμαστε στη Μυτιλίνη, η οποία είναι αγαπημένο μέρος, και σε συνέδριο του ΓΙΟΤΕΕ, το οποίο το ΓΙΟΤΕΕ το παρακολουθούμε, το σεβόμαστε, οι μερίδες που πραγματοποιεί και τις έχουμε παρακολουθήσει και στην Αλεξανδρούπολη και για τον ημιτό που είχα και την τιμή να είμαι και ομιλητής εκεί, για τους υδατικούς πόρους. Τα συμπεράσματα των ημερίδων αυτών που φέρουν κοντά επιστήμονες και πολιτικούς είναι πολύ σημαντικά, όπως και αυτό εδώ σήμερα το θεωρούμε αρκετά σημαντικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα της αλίας, η οποία αφορά και τους ψαράδες μας που είναι οι αγρότες της θάλασσας. Προσωπικά παρακολουθώ τα θέματα του περιβάλλοντος, είμαι αρμόδιος για τα θέματα του περιβάλλοντος στο κίνημά μας. Είμαστε κοντά στους ανθρώπους που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, κυρίως τους απλούς ψαράδες. Θέλουμε να είμαστε η φωνή τους. Έχουμε ως γνωστό τη μικρότερη κοινοβουλευτική δύναμη. Παρ' όλα αυτά, με αυτή τη δύναμη προσπαθούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά στο να μεταφέρουμε τα ζητήματά τους και να δίνουμε πολιτικές λύσεις, γιατί για εμάς το πρόβλημα κυρίως είναι πολιτικό. Οι πολιτικές επιλογές και η πολιτική βούληση είναι αυτή που λείπει από τον τόπο για να λυθούν πολλά θέματα, όπως και το θέμα της σημερινής ημερίδας. Το θέμα της αλίας, για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, θεωρούμε ότι είναι πολυπαραγωγικό, αφορά και γεωπολιτική, και τη γεωπολιτική παράμετρο, κυρίως στην περιοχή που είμαστε εδώ και με την γείτονα Τουρκία. Αφορά η προστασία του περιβάλλοντος, το βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα και φυσικά τη βιωσιμότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Επομένως, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Περιμένουμε τα πορίσματα και αυτής της ημερίδας να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα να έχουμε επαφή. Είναι η πόρτα μας ανοιχτή. Τα κινητά μας υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το έχει δώσει και δημοσίως. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και σας ευχαριστούμε και πάλι. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλή σας ημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε και βουλευτά Λέσβου, κύριε Θανασίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητοί εκπρόσωποι και φιλοξενούμενοι. Σας καλωσορίζω και εγώ στον χώρο του επιμελητηρίου, σε μια ημερίδα που έχει μεγάλο αποτύπωμα οικονομικό στην τοπική οικονομία, το γνωρίζουμε. Άλλωστε η αλιεία σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά και τα προϊόντα, τα αλιεύματα, είναι συνυφασμένα με την ζωή μας και τον πολιτισμό του νησιού μας. Ακόμη και στην αρχιτεκτονική κληρονομιά έχει αφήσει αποτύπωμα. Άρα λοιπόν μας αφορά η διαχείριση, η ορθή διαχείριση και με τη σκέψη στην βιωσιμότητα μας αφορά όλους. Ένα από τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν αυτά που είπαμε και θα ακουστούν και φαντάζομαι στην ημερίδα, είναι, άλλωστε είναι και το κεντρικό θέμα, είναι το ζήτημα της παράνομης αλιείας. Φυσικά είναι και η παραλίευση, αλλά κυρίως το ζήτημα της παράνομης αλιείας, στο οποίο έχουμε και έναν πολύ στενό συνεργάτη τοπικά εδώ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Σχολή Οκεανογραφίας και Θαλάσσιων Επιστημών, τον οποίο θα είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμος συνεργάτης στην αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. Και φυσικά αφορά όλη την οικονομική δραστηριότητα, γιατί είπαμε ότι είναι μεγάλη
μια αρκετά σημαντική κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Είπε και κάτι και κλείνοντας, αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημερίδα και φυσικά με τα αποτελέσματα τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για όλους μας. Να σταθώ σε αυτό που είπε, σε αυτά που αναφέρθηκε ο βουλευτής Λέσβου, ο κ. Αθανασίου. Μιλάμε για τις αποφάσεις και για το ενωσιακό δίκαιο και κατ' επέκταση και το εθνικό δίκτυο, αποφάσεις και οδηγίες οι οποίες θα αποτυπωθούν σε εθνικό δίκτυο, και να σταθώ στο ότι σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν φαίνεται η μεγάλη σημασία της ιδιαίτερης και μεγάλης συμμετοχής που πρέπει να έχουμε, ανεξαρτήτως τι θα στηρίξει ο καθένας, αλλά όμως πρέπει εμείς ως νησιωτική χώρα και ως περιοχή η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ζητήματα, να δείξουμε τη μεγάλη μας συμμετοχή ώστε να έχουμε και μεγάλο λόγο, βαρύτητα ο λόγος μας και στις αποφάσεις οι οποίες θα μας επηρεάσουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην ημερίδα και να έχουμε πάντα τέτοιες, ο χώρος θα είναι πάντα διαθέσιμος στο μετρό για τέτοιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Τελειώνουμε με τους χαιρετισμούς με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, το οποίος θα κηρύξει και την έναρξη της ημερίδας. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο νησί σας, στην όμορφη Μυτιλίνη. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτός είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων, 5 εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο εντός του 2024, δηλαδή τους τελευταίους 5 μήνες. Και θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία βοήθησαν σε αυτό, όσο και τα μέλη του Παραρτήματος πραγματικά στο να φτιάξουμε τη σημερινή εκδήλωση. Βέβαια, πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα πάνελ βρίσκονται και κάποιοι υπάλληλοι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι στήριξαν στο να γίνουν αυτές οι 5 εκδηλώσεις. Ξέρετε, ως ΓΕΟΤΕ δεν χρησιμοποιούμε εταιρείες για να μας διοργανώνουν τις εκδηλώσεις. Μας βοηθούν οι υπάλληλοι μας. Και δεν είναι μόνο η Ελένη, η Πόπη που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι και ένα από πίσω στελεχειακό δυναμικό, το οποίο πραγματικά έχει βοηθήσει στο να έχουμε αυτές τις 5 εκδηλώσεις. Και θα ήθελα, ξεκινώντας από τα βάθη της ψυχής μου, να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι με αυτήν την αρτιότητα που βλέπουμε τις εκδηλώσεις να γίνονται, παίρνουμε θάρρος να κάνουμε και πιο μεγάλα πράγματα. Και θα τα κάνουμε. Βάση αυτών των εκδηλώσεων, ποια ήταν? Να προσεγγίσουμε προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και αφορούν το επιστημονικό μας αντικείμενο. Βάση μας, να ακουστούν τα προβλήματα, να ακουστούν προτάσεις, και δέσμευσή μας, αυτές οι προτάσεις να προωθηθούν προς τους αρμόδιους και να πιέσουμε όσο το δυνατόν από τη θέση μας. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω και τους αξιότιμους προσκεκλημένου μας να μας βοηθήσουν σε αυτό, ώστε να εφαρμοστούν. Γιατί το να κάνουμε μία εκδήλωση και απλά να ακούγονται τα πράγματα, δεν έχουμε καταφέρει πολλά. Το να κάνουμε μία εκδήλωση και κάποια από τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης να πραγματοποιηθούν, έχουμε καταφέρει βήματα. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά θέλουμε να δούμε το πώς θα προστατεύσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά παράλληλα μέσα από αυτή την προστασία πώς θα δώσουμε και βιώσιμη ανάπτυξη στους αλλοίς μας. Γιατί χωρίς να έχουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν υπάρχουν και οι αλλοίοι. Όλα αυτά είναι αλυσίδα και διασυνδεδεμένα. Άρα πρέπει να τους προστατεύσουμε όλους, ξεκινώντας από το οικοσύστημα, και αυτό το καταλαβαίνουν όντως οι αλλοίοι, γιατί το βιώνουν κάθε μέρα. Είναι μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, ζουν από αυτό το οικοσύστημα και ξέρουν ότι αν δεν έχει ψάρια να τους δώσει, δεν θα έχουν φαΐ να φάνε οι ίδιοι, δεν θα έχουν να μας προσφέρουν αυτή την πολύτιμη τροφή. Άρα είμαι σίγουρος ότι αυτοί θέλουν να το προστατεύσουν πολύ περισσότερο από όλους εμάς. Εμείς λοιπόν εδώ σήμερα ευελπιστούμε ότι θα ακουστούν πολύ σημαντικά πράγματα. Και ευελπιστούμε ότι θα ακουστούν, και είμαστε σίγουροι ότι θα ακουστούν και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δέσμευση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, οι προτάσεις αυτές και θα προωθηθούν και θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται και θα είμαστε εδώ, αν δεν γίνεται τίποτα, να πιέσουμε για να γίνει. Ευχαριστώ πολύ και ας ξεκινήσουμε το συνέδριο μας.
Καλημέρα και από μένα. Επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ όλοι σας και στηρίζετε την προσπάθεια αυτή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ήθελα πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γιατί μας έβαλε κάτω από την αιγίδα του, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά έμπρακτα τη στήριξή του και στον χώρο της Αλίας, όλους τους χορηγούς μας και φυσικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, οι οποίοι είναι και οι συγητές της ημερίδας αυτής, που θα μας δώσουν τα επιστημονικά τους φώτα, τα οποία θα αποτελέσουν και τροφή για την επόμενη ενότητα της ημερίδας αυτής στη Στρογγυλή Τράπεζα. Γι' αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον πρώτο μας εισηγητή, τον κύριο Μιχαήλ Πασπάτη, προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Παρακαλώ, Γενικέ. Θα μας μιλήσει για τις παράνομες δραστηριότητες στην επαγγελματική αλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η εισήγησή μου έχει δύο κομμάτια. Ένα γρήγορο πέρασμα το τι ισχύει στην αλία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τι καταγγελίες και τι παράνομες ενέργειες έχουμε καταγράψει σαν υπηρεσίες στα χρόνια που εργαζόμαστε και σε συνεργασία με τους ψαράδες. Η εισήγησή μου τη βλέπετε ήδη με τον τίτλο «Παράνομες δραστηριότητες στην επαγγελματική αλία της περιφέρειας». Θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ισχύει στο Βόρειο Αιγαίο. Ο επαγγελματικός στόλος μας που ασχολείται με την αλία είναι με στοιχεία του 2023 περίπου 1.550 σκάφη. Που σημαίνει αυτό, μεταφράζεται, ότι είναι το 10% περίπου του εθνικού μας αλευτικού στόλου συγκεντρωμένο στην νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στον πίνακα που βλέπετε είναι μια πρόχειρη κατανομή για ένα νησί. Βέβαια το βαρύ ρόλο έχει η Λέσβος και τα επόμενα νησιά που είναι η Σάμος και η Χίος και τελευταία η Λίμνος. Έχουμε εκπροσώπηση όλων των ειδών αλιείας, δηλαδή έχουμε τη μικρή παράκτη αλιεία, έχουμε τα σκάφη μέσης αλιείας που είναι οι μηχανότερες και τα γρηγρή και βλέπετε την αντίστοιχη κατανομή ένα νησί. Όλα αυτά τα σκάφη που αναφερόμαστε απασχολούν περίπου 4.000 επαγγελματίες αλιείς σε όλα τα νησιά. Είναι μια σοβαρή δραστηριότητα την οποία πρέπει να προστατεύσουμε και όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε αρχίζουν τα περίεργα στοιχεία που έχουμε δυστυχώς για την περιοχή μας. Εδώ είναι ένας πίνακας με στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από Λέσβο και Λίμνο που βλέπετε μία μείωση σημαντική τα τελευταία 10 χρόνια τόσο στη Λίμνο όσο και στη Λέσβο. Είναι της τάξης από 24-28%. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση των σκαφών. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο πιο σημαντικός είναι ότι έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δίνει χρήματα για να αποσυρθούν τα σκάφη με καταστροφή. Ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν να έχουν μέλλον, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ότι τα παιδιά τους στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες και έτσι αποσύρουν το σκάφος τους. Ένας άλλος λόγος απόστασης επαγγελματικών σκαφών είναι η αδυναμία να συντηρήσει κάποιος ένα τέτοιο σκάφος ή αλλάζει δραστηριότητα γιατί δεν βγαίνει άλλο οικονομικά ή κάποιες άλλες αιτίες όπως καλή ώρα το ναυάγιο. Αντίστοιχη μείωση παρατηρούμε και στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτά τα σκάφη και βλέπετε ότι πάλι από στοιχεία της Λίμνου και της Λέσβου στην τελευταία δεκαετία έχουμε μία μείωση των ψαράδων μας κατά 28% στη Λίμνο και κατά 32% στη Λέσβο. Αν κανείς κοιτάξει λίγο τη σύνδεση των σημερινών ψαράδων μας ηλικιακά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα γιατί βλέπετε ειδικά το συγκεκριμένο αυτό που είναι πάνω από 66 ετών, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι πάνω από 66 χρονών και δυστυχώς είναι περίπου το 1/3 τουλάχιστον για τη Λέσβο και όλοι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια γύρανση των αλιέων και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα κοιτώντας κανείς τις μικρές ηλικίες. Δυστυχώς είναι μια δραστηριότητα που δεν τροφοδοτείται από νέους ανθρώπους.
Τώρα, αν κοιτάξει κανείς τον στόλο που έχουμε ως προς το τι αλληλευτικά εργαλεία χρησιμοποιεί. Έχουμε μια σημαντική εκπροσώπηση, όπως είπαμε και πριν, των σκαφών μέσης αλλίας. Στην περιοχή μας, Λέσβο Λίμνο, έχουμε 18 σκάφη μέσης αλλίας, γρηγοροί και μηχανότρατες. Συνήθως οι ψαράδες της μικρής παράκτης αλλίας χρησιμοποιούν δίχτυα απλάδια ή μανωμένα, η κουλούρα, βλέπετε και τα αντίστοιχα ποσοστά στα αντίστοιχα εργαλεία. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα στάσιμα παραγάδια, που φτάνει σε ένα ποσοστό 95% των σκαφών μας. Και ειδικά στη Λέσβο, επειδή έχουμε τον κόλπο Καλονής με όστρακα, υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για εργαλεία αλλίας οστράκων. Όπως είναι ο αργαλιός ή η λαγκάμνα, όπως τη λέμε εδώ, κατά 49%, ή η καταδυτική συσκευή που χρησιμοποιούν κάποιοι ψαράδες μας, αλλά είναι αρκετά περιορισμένο, μόλις το 22% των σκαφών. Αναφέρω και εδώ για ιστορικούς λόγους ότι έχουμε και ένα εργαλείο, το Θηνείο ή Ταλιάνι, όπως το λέμε, που είναι ένα πολύ σπάνιο και εργαλείο, μας ήρθε από τη Μικρά Ασία και έχουμε τη χαρά, το έχουμε και εμείς εδώ στη Λέσβο και συγκεκριμένα λίγο πριν την είσοδο στον κόλπο Γέρας. Η περιοχή μας δίνει ειδικές άδειες, όπως στα διεθνή ύδατα, δηλαδή να ψαρεύει κανείς στα διεθνή ύδατα. Αυτές οι άδειες τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνουν και κυρίως από σκάφη μέσης αλλίας. Υπάρχει ένα μικρό σχετικά ενδιαφέρον στην περιοχή μας για αλλία μεγάλων πελαγικών, όπως είναι ο Ερυθρός Τόνος, ο Μακρύπτερος ή ο Ξηφίας, και βλέπετε ότι είναι μόλις 5 άδειες, 5 σκάφη ουσιαστικά. Το επόμενο, τα Ολοθούρια, είναι μια πονημένη ιστορία, διότι πριν λίγα χρόνια, εδώ τουλάχιστον στη Λέσβο, είχαν ζητήσει τουλάχιστον 60 άτομα να ψαρεύουν ολοθούρια. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλίευση και έχουν περιοριστεί πάρα πολλοί άδειες λόγω ακριβώς της υπεραλίευσης και της σχεδόν εξαφάνισης των συγκεκριμένων ειδών. Εδώ βλέπετε βέβαια ολοθούρια 22 που γράφουμε στην παρένθεση, είναι γιατί έχει ξεκινήσει ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον από τη Λίμνο. Και έτσι αρχίζουν να ζητάνε οι ψαράδες μας από τη Λίμνο να ψαρέψουν το συγκεκριμένο είδος μέχρι να εξαφανιστεί και αυτό από εκεί. Η αχινή είναι μια άλλη ειδική άδεια που δίνουμε κυρίως στους λιμιούς και κυρίως σε εποχές όπως είναι η Σαρακοστή. Δεν θέλουν κάτι άλλο, ούτε η δική μας, ούτε και η λιμιή, άλλη εποχή. Και μια ακόμη ειδική άδεια, την οποία δίνουμε πολύ συχνά για μεγάλα σκάφη μέσης αλλίας, είναι οι κόκκινες και οι γαλαζοκόκκινες γαρίδες. Ας δούμε λίγο τη δραστηριότητα της μεταποίησης. Έχοντας ένα τέτοιο αλλιευτικό στόλο στην περιοχή μας, υπάρχει και μια αντίστοιχη βιομηχανία η οποία ασχολεί με την μεταποίηση των αλλιευμάτων. Και συγκεκριμένα αναφέρω εδώ ότι υπάρχουν δύο μονάδες στη Λίμνο, 4 στη Λέσβο και μία στη Χίο. Και από κάτω βλέπετε με τι ασχολούνται αυτές οι μεταποιητικές μονάδες. Κυρίως αλίπαστα και δευτερευόντως με κατάψυξη αλλιευμάτων. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι μας, παράνομες δραστηριότητες. Αυτά τα στοιχεία που θα σας αναφέρω είναι στοιχεία που δεχόμαστε κατά καιρούς από τους ίδιους τους ψαράδες μας και δευτερευόντως από τις λιμνικές αρχές. Το πρώτο και βασικό μας πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε κατά κόρον είναι η παράνομα αλλία από μηχανότατες της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς μπαίνουν εντός της ελληνικής επικράτειας, ψαρεύουν, υπάρχει η πίεση των λιμνικών αρχών. Μόλις φύγει το λιμναρχείο, επανέρχονται και γίνεται ένα τέτοιο φαύλο κύκλο. Αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι όσο παίρνουν τα χρόνια, όλο και ξεθαρεύουν σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Τα προβλήματα που καταγράψαμε που έχουν σχέση με την παράνομα αλλία χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα έχει να κάνει με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι ψαράδες μας στα εργαλεία. Η δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με τις απαγορευμένες περιοχές που πάνε και αλλιεύουν κάποιοι ψαράδες ενώ δεν θα έπρεπε. Και η τρίτη ομάδα έχει να κάνει με τις παράνομες δραστηριότητες γύρω από την διάθεση των αλλιευμάτων στον καταναλωτή. Όσον αφορά την παράνομη χρήση εργαλείων, οι καταγγελίες που έχουμε δεχτεί είναι κυρίως με την κακή χρήση του ματιού του δικτύου, δηλαδή ότι χρησιμοποιούν κάποιοι δίχτυα με μικρότερο από το επιτρεπτό μάτι διχτυού. Το επόμενο είναι το υλικό που χρησιμοποιούν για την κατασκευή των διχτυών και κάποιοι χρησιμοποιούν το πλαστικό νήμα.
που απαγορεύεται. Πολύ συχνά έχουμε καταγγελίες με τον αριθμό των αγκιστριών που χρησιμοποιούν κάποιοι ψαράδες στα εργαλεία τους. Και ένα επίσης πάρα πολύ συχνό, τουλάχιστον στην περιοχή της δική μας στη Λέσβο, είναι ο αριθμός παγίδων που χρησιμοποιούν τα σκάφη, που ενώ η νομοθεσία λέει συγκεκριμένο αριθμό, για παράδειγμα κύρτων ή ιδεολιών, αυτό παραβιάζεται από κάποιους ψαράδες και χρησιμοποιούν διπλάσιους και διπλάσιους αριθμούς. Ένα συνηθισμένο που έχει να κάνει κυρίως με την αλληλεία των οστράκων είναι οι παρεκκλήσεις που έχουν παρατηρήσει στις προδιαγραφές. Ο νόμος λέει συγκεκριμένα πώς πρέπει να είναι ο αργαλιός, τι διαστάσεις πρέπει να έχει, τι βάρος πρέπει να έχει, και αυτό δυστυχώς από κάποιους παραβιάζεται. Ένα επίσης συχνό φαινόμενο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι η χρήση ενός εργαλείου το οποίο έχει θεσπιστεί από τον νόμο για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή να υπάρχει ένας στόχος να ψαρεύει, ας πούμε, ο αργαλιός στα όστρακα, και ξαφνικά το βλέπουμε να ψαρεύει και ολοθούρια, κάτι το οποίο απογορεύεται τον νόμο. Ή πολύ συχνό δυστυχώς είναι η χρήση εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει σχετική σήμανση πάνω στις σημαδούρες των εργαλείων. Επίσης έχουμε καταγράψει πολύ συχνά καταγγελίες που γίνεται μια χρήση μιας αλληλείας ενός, ας πούμε, είδους, αλλά χωρίς να φέρει το αντίστοιχο σκάφος την ειδική άδεια που οφείλει. Καλή ώρα τα ολοθούρια, όπως είπαμε λίγο πριν, ή αν ψαρεύει κανείς τα μεγάλα πελαγικά ψάρια. Και τέλος, πολύ συχνό, γι' αυτό το αναφέρω και χωριστά, είναι η καταγγελία, η χρήση του φωτός για αλληλεία καλαμαριών. Αν πάμε στη δεύτερη ομάδα που έχει να κάνει με το πού ψαρεύει κανείς παράνομα, έχουμε δεχτεί, είπαμε, καταγγελίες που έχουν να κάνουν με αλληλεία κοντά στις ακτές ενώ απογορεύεται, σε εκβολές ποταμών όπου συγκεντρώνεται αρκετά είδη ψαριών και απογορεύεται του νόμου, κάποιοι παραβιάζουν τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να ψαρεύουν από υδατοκαλλιέργειες, και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι υδατοκαλλιέργειες πολύ συχνά ρίχνουν ιχθυοτροφές για τα ψάρια τους, και αυτό συγκεντρώνει και άγρια ψάρια. Και έτσι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και συγκέντρωση αγρίων ψαριών στις περιοχές. Αλλά πρέπει οι ψαράδες να τηρούν μια απόσταση ώστε να μην προκαλούν προβλήματα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ένα άλλο θέμα που παραβιάζεται από κάποιους ψαράδες είναι οι περιοχές που υπάρχουν ενάλλες αρχαιότητες, που τυπικά και για τον νόμο δεν πρέπει να πλησιάζουν, γιατί μπορεί να γίνει κάποια καταστροφή εν αγνία τους σε τέτοιες περιοχές. Και τελειώνουμε τους τεχνητούς υφάλους που σε κάποια νησιά της περιφέρειάς μας έχουν τοποθετηθεί, και ενώ έχουμε πει να μην πλησιάζουν τους τεχνητούς υφάλους, διότι εκεί γίνεται μια πολύ χρήσιμη, ένας πολύ χρήσιμος εμπλουτισμός της θάλασσας, γιατί τα ψάρια, τα μικρά, συγκεντρώνονται, πολλαπλασιάζονται μέσα στον χώρο των τεχνητών υφάλων, κάποιοι ψαράδες θεωρούν ωφέλιμο να ψαρεύουν στην περιοχή εκείνη, και έτσι ουσιαστικά εξουδετερώνουν ό,τι καλό πάει να κάνει αυτός ο τεχνητός ύφαλος. Και τέλος, έχουμε και καταγγελίες από προστατευόμενες περιοχές που, ενώ δεν πρέπει καθόλου να υπάρχει χρήση αλευτικών εργαλείων, δυστυχώς καταγράφονται αντίστοιχες δραστηριότητες. Και κλείνω με τρίτη ομάδα παρανομιών που έχουμε δεχθεί, που είναι οι παράνομες διαθέσεις αλλιευμάτων. Κυρίως έχει να κάνει με τα ψάρια μικρού μεγέθους ή όστρακα μικρού μεγέθους, που παρανόμως βρίσκονται στο ιχθυοπολείο ή σε μια ταβέρνα. Βρίσκουμε είτε μικρού μεγέθους είτε μεγάλου μεγέθους αλλιεύματα, τα οποία είναι όμως σε απαγορευμένη περίοδο. Παλιότερα συνέβαινε αυτό κυρίως όταν κάναμε εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία, που γινόταν εισαγωγή ψαριών και τα οποία βαφτίζαμε στη συνέχεια ελληνικά. Επίσης, κατά καιρούς έχουμε διαπιστώσει από επισκέψεις μας σε ιχθυοπολία να βλέπουμε προστατευόμενα είδη τα οποία να πολλούνται, και μάλιστα θα σας πω και ένα συμβάν που είχαμε εδώ στη Λέσβο. Πριν χρόνια βρέθηκε σε ένα ιχθυοπολείο πρωί-πρωί ένας ωραίος γαλαίος, αλλά είναι προστατευόμενο είδος, και μέχρι να πάμε στη δουλειά μας δεχτήκαμε τηλέφωνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε: πείτε τον ψαρά και τον ιχθυοπόλη που το έβαλε πάνω στο ίντερνετ αυτή την εικόνα να το πάρει άμεσα, διότι θα έχει συνέπειες και η υπηρεσία σας
και ο συγκεκριμένος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος συμμορφώθηκε και έφυγε άμεσα από το διαδίκτυο μια τέτοια εικόνα που είχε φωτογραφίσει στο ιχθυοπολείο του, καμαρώνοντας αυτό το είδος. Που ήταν κατά βάση ήταν ένα προστατευόμενο είδος και κακώς βρισκόταν στο ιχθυοπολείο. Και κλείνω τις παράνομες διαθέσεις αλιευμάτων που πολύ συχνά δυστυχώς βλέπουμε ερεστέχνες ψαράδες να πουλάνε τα αλιεύματά τους, παρανόμως βέβαια, και δεν σέβονται καθόλου τους ψαράδες οι οποίοι ζουν από τις πωλήσεις των επαγγελματίων ουσιαστικά και θεωρούν και αυτοί ότι μπορούν να συμμετέχουν, παράνομα βέβαια, πουλώντας σε πολύ χτυπημένες τιμές τα αλιεύματά τους. Έχοντας όλα αυτά τα παραπάνω, ποιες είναι οι προτάσεις που καταθέτουμε? Υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται επιθεωρητές αλιείας. Πολλοί από εμάς, σαν ιχθυολόγοι, εκπαιδευτήκαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εφαρμόσουμε αυτό το θεσμό. Δυστυχώς, από το 2018 έως σήμερα, ο θεσμός του επιθεωρητή αλιείας δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί. Τι είναι ο επιθεωρητής αλιείας? Είναι αυτός που πάει στον τελικό αποδέκτη που είναι το ιχθυοπολείο, η ταβέρνα, ένα ξενοδοχείο και βλέπει όλα αυτά τα αλιεύματα τα οποία διαθέτει αυτός ο χώρος, αν καλύπτουν τις νόμιμες προδιαγραφές σε μήκος, σε εποχή, αν το είδος αυτό είναι επιτρεπτό κτλ. Έτσι μας στερεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να μην επιτρέπουμε απογορευμένα είδη να μπαίνουν στο κύκλωμα του καταναλωτή. Ήδη ακούστηκε από την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη το σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε ως προς τη στελέχωση. Φανταστείτε ότι είμαστε τρεις ιχθυολόγοι για όλο το Βόρειο Αιγαίο και με προοπτική ένας να φύγει ήδη, θα φύγει σε λίγο καιρό για σύνταξη και υποτίθεται τα 10 νησιά μας προσπαθούν μνήχη και με δόντια με αυτούς τους τρεις ιχθυολόγους να βρουν άκρη. Κάτι άλλο που άρα ζητάμε επιγόντως στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών με ιχθυολόγους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Κάτι άλλο που ζητάμε και ήδη προσπαθούμε και το έχουμε υλοποιήσει μερικά εμείς εδώ στη Λέσβο είναι η χρήση τεχνολογιών οι οποίες θα μπορέσουν να μας δώσουν πρόσβαση σε περιοχές που δεν μπορούμε. Καλή ώρα να πάει κανείς να δει σε μεγάλα βάθη είναι σχεδόν αδύνατο χωρίς τη χρήση δίτη. Βρέθηκε η λύση των ντρόν και ήδη αρχίσαμε και το χρησιμοποιούμε. Προτείνουμε να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τουρισμός. Θα μου πείτε που κολλάει αυτό το πράγμα στην Αλία. Κολλάει πάρα πολύ διότι έχουμε επισκεφθεί νησιά με τουρισμό και έχουμε δει ψαράδες μας σχεδόν να εγκαταλείπουν το επάγγελμά τους τους καλοκαιρινούς μήνες διότι έχουν μια σοβαρή οικονομική απολαβή κάνοντας τα σκάφη τους για αλιευτικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι και θα έχουν τα προστοζήν και θα μειωθεί και λίγο η ένταση της αλιευτικής πίεσης που δέχεται η θάλασσά μας από τους ψαράδες. Άρα αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να πείσουμε τους ψαράδες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον αλιευτικό τουρισμό να το κάνουν, είναι προς όφελος και της θάλασσας και του περιβάλλοντος. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε δει και θέλουμε να το προωθήσουμε είναι η τεχνητή ύφαλη και οι προστατευόμενες περιοχές. Είναι οι περιοχές όπου υπάρχει μια καλή αναπαραγωγή των ψαριών, υπάρχει δυνατότητα των μικρών ψαριών, των απροστάτευτων, να αναπτυχθούν χωρίς το φόβο της αλιείας και έτσι προτείνονται γενικά σε πολλές περιοχές να γίνουν οι τεχνητοί ύφαλοι και οι προστατευόμενες περιοχές εστίες μιας καλής αναγέννησης των ιχθυοποθεμάτων. Και τέλος κλείνοντας, θέλουμε να προτείνουμε κυρίως στο Υπουργείο οι νόμοι να απλοποιηθούν και να μην είναι γενικευμένοι. Αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει στην περιοχή μας. Βγαίνει ένας νόμος και λέει απαγορευμένες περιοχές και περιόδους για την αλιεία των μεγάλων πελαγικών. Αλλά αυτό όταν δίνεις κάποιον και του λες μην ψαρεύεις ας πούμε το Φεβρουάριο μήνα, ενώ εμείς δεν έχουμε καν το είδος αυτό στην περιοχή μας. Είναι άχρηστο, δηλαδή είναι άχρηστο να λες στην νομοθεσία μην ψαρεύετε το συγκεκριμένο ψάρι όταν σε κάποιες περιοχές είναι παρόν, σε κάποιες είναι απόν, συγγνώμη. Αυτά ήθελα να πω σαν υπηρεσία και ελπίζω να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στο να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα. Πολύ καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνη για αγροτικά, αν κατάλαβα καλά, πρωτογενή τομέα. Κύριε Λιμενικέ, που σας χαιρετίζουμε. Κύριε Πρόεδρε του ΓΕΟΤΕ,
το παράρτημα και όλους εσάς που είστε εδώ, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα μπορούσα να μην αισθάνομαι έτσι ιδιαίτερη χαρά, γιατί 22 χρόνια πέρασαν από τότε που πρωτοήρθα στο νησί, ήταν η αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας, τώρα αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά εδώ γνώρισα τον Μιχάλη, εδώ γνώρισα συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο, εδώ γνώρισα τους ψαράδες, τον οποίο εδώ τον βλέπω εκεί, που χθες τον βραβεύσαμε και τον συγχαίρω για την συνεισφορά του. Εκεί αυτούς τους ανθρώπους είναι που χρησιμοποιούσαμε και έχουμε αυτά τα δεδομένα που θα σας δείξω. Δεν θυμάμαι, κύριε Μινάδη, το κλάμις γκλάμπρα, το κόλπο της γέρας, το μικρό, το δίθυρο, πώς το λέμε στην κοινή ονομασία. Καλά, θα το πούμε μετά. Όχι. Αυτό. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μου κάνει καλύτερη έτσι πάσα να το πω. Σε ευχαριστώ. Καλύτερη πάσα ο κύριος Πασπάτης, ο Μιχάλης. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κόβορη από το Πανεπιστήμιο. Το ξέχασα το Πανεπιστήμιο. Φυσικά και το συνέδριο, γιατί το συνέδριο του Χαϊδρομέντ, για το οποίο είμαστε εδώ. Ξεκίνησα να πω ότι δεν θα μπορούσα να μου κάνει καλύτερη έτσι πάσα ο Μιχάλης για το τρίτο κομμάτι που ανέφερε, το κομμάτι δηλαδή αφού πια ο Αλιέας ολοκληρώσει την ημέρα του και πιάνει στον τόπο και το έχει ήδη βάλει στο Φελιζόλ και τι γίνεται μετά, δηλαδή από το Φελιζόλ μέχρι τον καταναλωτή. Γιατί πολλά είναι που δεν γνωρίζουμε και πολλά είναι και που διαφεύγουν πια και του Αλιέα, γιατί τελείωσε η δουλειά του. Και τι γίνεται μετά. Θέλω να τονίσω εδώ ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους Αλιείς, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς, γνωρίζουν σίγουρα. Αυτός που δεν γνωρίζει και χάνει λίγο την πληροφορία είναι ο τελικός καταναλωτής. Αυτοί δηλαδή που τρώνε τα ψάρια. Όχι μόνο ψάρια, και ασπόδηλα, έτσι, όλα τα εδόδημα. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε στη διαφάνεια είναι γιατί μας το ζήτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι τρεις έννοιες που θα προσπαθήσω σήμερα να σας τις πω. Είναι η νοθεία, η χνηλασιμότητα και η αυθεντικότητα των αλλιευτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τρεις μεγάλες οικογένειες και ψάρια τα οποία όλοι γνωρίζετε και είναι αλφα ψάρια κατανάλωσης εμπορικής αξίας. Είναι η γλώσσα, είναι το χέλι και είναι και ο μπακαλιάρος. Σε αυτή την προσπάθεια ήταν συμπαίκτες το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν χρειάζεται να σας δείξω τις εικόνες. Αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτό είναι ένα, ας το πούμε, snapshot για το πόσο απασχολεί το θέμα αυτό της νοθείας αυθεντικότητας και γνηλασιμότητας των αλλιευτικών προϊόντων την παγκόσμιο αγορά. Συγκεκριμένα παρέλειψα τα υπόλοιπα, έμεινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 40 εργασίες βιβλιογραφικές από τεχνικές εκθέσεις νοθείας και αυθεντικότητας και ελέγχου. Στην Ισπανία ένα νούμερο των 111 και πάνω Βέλγιο που απασχόλησε, γιατί αυτά είναι τα τρία έτσι κυριότερα hubs, ας το πούμε, που δέχονται τα αλλιευτικά έτσι
από θέματα. Στην Ελλάδα είμαστε χαμηλά. Παρά τα αυτά είναι αξιοσημείωτο όμως ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι δεδομένα τα οποία έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Οτρυφών, γιατί μας το ζήτησε και γιατί θα γίνει από εδώ και πέρα μια αρκετά σοβαρή δουλειά, όχι μόνο με εμάς, αλλά και με άλλους παίκτες, εννοώ μόνο τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά θα ανοίξει αυτό σαν ομπρέλα και σε άλλους συμπαίκτες. Όσον αφορά πηγαίνοντας στον Μπακαλιάρο, πάντα μιλώντας σε αυτό που σας εξήγησα, ότι τι γίνεται μετά, στο φιλέτο δηλαδή, αφού φύγει από το Φελιζόλ, είτε δηλαδή στον πάγκο του Ψαροπόλη, είτε σε μία μεταποιητική μονάδα που φιλετοποιείται ή φρέσκο ή με οτιδήποτε άλλο τρόπο, είτε σε μία ταβέρνα που πηγαίνει κατευθείαν από τον Τζαρά ή μέσω μεσάζοντα που μαγειρεύεται.